Μπαλιά είναι για τον Γκράγκαρη, βγαίνει όμως ο Κολοσκόπης και κλικόβει. Λάθος από τον Ζαμπαντιώτη, τον Γιώργο τον Ζαμπαντιώτη, το πλάγιο είναι για τον Ηλιάκο. Ενώ από ό,τι βλέπουμε και οι δύο προπονητές θα τελειώσουν αυτό το πρώτο ημίχρονο χωρίς καμία αλλαγή. Και τώρα στο πλάγιο ο Βασίλης ο Κλαμπάνος. Έγινε το λάθος από τον Μουζή. Κλαμπάνος διορθώνει, σηκώνει και την μπάλα αλλά την κερδίζει πάλι. Κλαμπάνος για τον Γκράγκαρη, το Θανάση. Κολοσκόπης τον κόβει, πολύ ωραία εκεί. Λάζαρης, Κυριακόπουλος. Ο Νάστος προσπαθεί να τον κλείσει. Λάζαρης, Σταθόπουλος. Θα να κάνει το λάθος, πιέζουν οι του Ηλιακού. Τρεις, βλέπετε τι γίνεται εκεί. Γκράγκαρης τελικά κερδίζει, το Θανάση. Πέφτει στο έδαφος από φάουλ του Σταθόπουλου και πηγαίνει να το εκτελέσει και αυτό ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου μάλλον. Ναι, πράγματι ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Θανάσης ο Κράγκαρης πριν από λίγο. 44 λεπτό, ένα λεπτό για να τελειώσει η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού συν τις καθυστερήσεις που μπορεί να έχει κρατήσει ο διαιτητής. Εκτελείται το φάουλ, ο Κυριακούλης βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα με φάουλ. Έκανε φάουλ εκεί ο Χρήστος ο Κράγκαρης, αφού ο τερματοφύλακας δεν πρέπει να τον ακουμπήσει αντίπαλος στην μικρή περιοχή, όταν βρίσκεται στη μικρή περιοχή. Κολοσκόπης φέρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, όπου εκεί ελέγχεται από τον Μουσερή. Μουσερής με τον Παπαδόπουλο, ο Παπαδόπουλος κερδίζει. Μουσερής όμως βγαίνει μπροστά στην μπάλα, πρώτος, έγινε όμως το λάθος. Καραθανάσης, Μουσερής, θα βγάλει μια μπαλιά για τον Θανάση τον Κράγκαρη. Και τώρα Κλαμπάνος ανοίγει συγγνώμη πολύ την μπάλα, ο Βασίλης, και δίνει δυνατότητα να την κλέψουν οι παίκτες του Πατραϊκού. Με το Σταθόπουλο να δίνει για τον Καμινιώτη. Καμινιώτης από αριστερά και πάλι για τον Σταθόπουλο. Προσπαθεί να περάσει μπροστά ο Πατραϊκός, αλλά κλείνουν πολύ ωραία. Με ένα pressing από τη μεσαία γραμμή οι παίκτες του Ιακωβάκη και του Νιμπεργιάλη. Λάτσαρης για τον Ανδρούτσο. Ο Κλαμπάνος όμως κλέβει πολύ ωραία. Ζαμπαντιώτης, ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου κάνει το φάουλ, βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Δεν ξέρω τι ακριβώς σφύριξε ο διαιτητής από τα δύο. Πάντως η ουσία είναι ότι σφύριξε. Και το φάουλ είναι για τον Πατραϊκό, που είναι ο Ανδρούτσος εκεί. Στείνει την μπάλα. Είναι η μόνη φάση πιστεύω που στημένη που δεν την εκτελεί ο Τσόλακας. Ο Ανδρούτσος είναι στην μπάλα, είναι ο Καμινιώτης, είναι όμως και ο πρόδρομος ο Παπαδόπουλος. Με το δικό μας το χρονόμετρο παίζουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ίσως να γίνει κάποια κομπίνα από πλευράς των παιχτών του Πατραϊκού. Παπαδόπουλος είπαμε, Ανδρούτσος και Καμινιώτης. Έγινε το λάθος, μπερδεύτηκαν, Καμινιώτης. Καμινιώτης στο σουτ, κοντράρι και η μπάλα. Το σούτ εκεί από τον Ζαμπαντιώτη, κοντράρι, από τον Χρήστο Κράγκαρη, προσπαθεί να διώξει Κράγκαρη. Και τώρα Παντσόπουλος, θα τη δώσει για τον Βαγγέλη Παπα-Νικολάου, αλλά βγαίνει ο Σταθόπουλος και κλέπει offside. Σωστά, σωστά, ο βοηθός διαιτητή, ενώ συνεχίζουν και έχουμε τις διαμαρτυρίες από πλευράς του Πατραϊκού και έχουμε την κίτρινη κάρτα που θα δει ο Τσόλακας, γιατί συνέχισε την φάση ενώ έχει σφυρίξει ο διαιτητής, συνέχισε ο Τσόλακας στην προσπάθειά του και έτσι λοιπόν στις καθυστερήσεις ο Τσόλακας, ο επιθετικός, ο μέσος μάλλον του Πατραϊκού θα δει την κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν. Και έτσι λοιπόν έχουμε την κίτρινη κάρτα που είδε ο Τσόλακας για συνέχεια στην φάση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον διαιτητή τον κύριο Γκόνο, που στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το 0-0. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί φίλες και φίλοι για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Απολαύσεις και δυνατές συγκινήσεις βρίσκεις μόνο όταν οδηγείς μοτοσυκλέτα. Έχει έρθει από τον Ινόμα Αρχαίας Ολυμπίας στον Ηλιακό Λεχιονόν. Ζητώ συγγνώμη και από τον ίδιο αλλά και από εσάς φίλες και φίλοι. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκίνησε με τον Ηλιακό να είναι πρώτος στην επίθεση.
να κάνει την πρώτη επίθεση στο παιχνίδι, αν προετοιμάζεται καλύτερα. Ένα λάθος του Θανάση Κράγκαρη διορθώνεται από τους παίκτες του Πατραϊκού. Αλλά ο Βαγγέλης Παπα-Νικολάου που παίζει πολύ καλά σήμερα, κερδίζει την μπάλα. Κεφαλιά, κεφαλιά συνέχεια. Ψηλάει μπάλα, κακό ποδόσφαιρο. Και τώρα ο Κυριάκοπλος την κατεβάζει για τον Ανδρούτσο. Και αυτός για τον Τσόλακα. Προλαβαίνει ο τελευταίος. Μια παλιά στα τυφλά, τρέχει να τη διεκδικήσει ο Ανδρούτσος, αλλά πολύ έξυπνα ο Χρήστος Κράγκαρης τη γυρίζει με το κεφάλι πίσω στον Αντρέα Τριφωνόπουλο, ο οποίος την μπλοκάρει και ετοιμάζεται τώρα να την φέρει πάνω τη μεσαία γραμμή για το Θανάση τον Κράγκαρη. Αλλά ο Λάζαρης κερδίζει, ενώ μπορούσε ο διαιτητής να αφήσει το πλεονέκτημα. Ένα φάουλ που έγινε από τον Θανάση τον Κράγκαρη επάνω στο Σταθόπουλο, στον Κολοσκόπη, συγγνώμη. Τώρα Κολοσκόπη. Τελέσει και γρήγορα το φάουλ. Δεν βλέπω καμία αλλαγή. Η μπάλα περνάει για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ανδρούτσος, αλλά ο Κράγκαρης θα διώξει. Τελευταία στιγμή ο Θανάσης ο Κράγκαρης θα διώξει. Παπα-Νικολάου. Μια μπαλιά. Τρέχει ο Νάστος. Τρέχει όμως και ο Χαγιώτης με το κεφάλι πίσω στον Κυριακούλη που μπλοκάρει. Και με τα χέρια γρήγορα για τον αρχηγό τον Απολέοντα τον Καμινιώτη. Μια προθυμένη μπαλιά για τον Ανδρούτσο. Είναι εκεί και ο Κράγκαρης. Του φεύγει ο Ανδρούτσος. Παίρνει το φάουλ. Ο Ανδρέας ο Ανδρούτσος, ο επιθετικός παίκτης, 25χρονος του Πατραϊκού. Και ετοιμάζεται να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ λοιπόν που ετοιμάζεται να εκτελεστεί με τον Ανδρούτσο και τον Καμινιώτη. Ο Ανδρούτσος τελικά θα το εκτελέσει απευθείας. Η μπάλα περνάει πολύ out, όχι είναι corner. Η μπάλα έχει βρει στο κεφάλι του Καραθανάση, αν δεν κάνω λάθος, και είναι corner. Είναι το δεύτερο corner σε όλο το παιχνίδι και το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ανδρέας ο Ανδρούτσος που το κέρδισε ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Τρίτο λεπτό στο δεύτερο μήχρονο, 48 στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ανδρέας δεν μπορεί, ο Τριφωνόπουλος, η μπάλα περνάει out, δεν έχει βρει. Ευτυχώς που δεν ήταν κανένα στο δεύτερο δοκάρι, με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Τριφωνόπουλου. Ευτυχώς. Φάση αυτή περνάει ανεκμετάλλευτη για τον Πατραϊκό στο 48 λεπτό. Χρήστος Κράγκαρης. Στη μεσαία γραμμή ο Καραθανάσης προσπαθεί να πάρει την κεφάλια. Μουσερής. Το λάθος. Και βγαίνει μπροστά με τον Ζαμπανιώτη τώρα. Ζαμπαντιώτη, συγγνώμη. Ο Πατραϊκός. Τσόλακας προσπαθεί. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γίνεται εκεί από τον Μουσερή. Ο Τσόλακας κρατάει. Θα βγάλει και την σέντρα. Είναι κόρνερ. Η μπάλα έχει βρει στα πόδια του Μουσερή. Δεύτερο κόρνερ μέσα σε δύο λεπτά που κερδίζει ο Πατραϊκός. Ο Πατραϊκός που πιέζει και ο Τσόλακας που το κέρδισε πάει να το εκτελέσει κιόλας. Τσόλακας στο κόρνερ. Πολλοί κόσμος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκτελείται. Κεφαλιά από τον Παντσόπλο. Και τώρα μπροστά με τον Βαγγίλη τον Παπα-Νικολάου. Ο Ηλιακός και τώρα Κράγκαρης. Κράγκαρης ανοίγει την μπάλα, ο Καμινιώτης τρέχει, το προλαβαίνει, βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Μια καλή προσπάθεια, άλλη μια πολύ καλή προσπάθεια από πλευρά Ηλιακού και αυτή με τον Θανάση τον Κράγκαρη στην επίθεση του Ηλιακού. Ενώ ο κόσμος έχει περάσει τα 900 άτομα, είναι γύρω στους 1000 περίπου. Ήταν και από το πρώτο μήχρονο, αλλά ήταν ακριβώς από κάτω που δεν φαίνονται από εδώ που είμαστε εμείς. Οπότε είναι σίγουρα 1000 άτομα. Για να δούμε όμως τώρα. Ο Βαγγέλης θα γυρίσει την μπάλα, κεφαλιά τον Νάστο, η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την ομάδα του Ηλιακού. Το 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 50 στον αγώνα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία ήταν ο Βαγγέλης από τον Νικολάου που γύρισε μέσα από τη μεγάλη περιοχή την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Μόνος του εντελώς ο Νάστος, κοιμήθηκε εκεί η άμυνα του Πατραϊκού. Και ο Σταύρος ο Νάστος έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε μόλις έξω από το δεξί καθό δοκάρι της εστίας του Θοδωρή του Κυριακούλη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 50 λεπτό για τον Ηλιακό.
Συνέχεια στο παιχνίδι. Κλαμπάνος. Κλαμπάνος το σούτ, αλλά την μπάλα κοντράρει στα πόδια του Κολοσκόπη. Τρέχει ο Σταθόπουλος, δεν προλαβαίνει πλάγιο για τον Ηλιάκο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πέφτει στο έδαφος ο Κράγκαρης, παίζεται λέει ο διαιτητής και τώρα ο Τσόλακας βγαίνει στην κόντρα ο Πατραϊκός. Ο Τσόλακας κρατάει, θα βγάλει τη σέντρα για τον Ανδρούτσο, δεν είναι καλό το κοντρόλ. Φάουλ, δυνατό φάουλ που γίνεται από τον Ανδρούτσο επάνω στο Μουζί. Βρίσκονται και οι δύο παίχτες στο έδαφος και ο Μουζής, ο Αντώνης ο Μουζής, 23 ετών. Αλλά και ο Ανδρίας, ο Ανδριούτσος, ο 25χρονος. Τώρα θα προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη του Ηλιακού, στο Μουζί. Ο Ανδριούτσος σηκώθηκε. Έβδομο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 52ο στο παιχνίδι και η μεγάλη ευκαιρία ήρθε 2 λεπτά νωρίτερα, στο 50. Μετά λοιπόν από 50 λεπτά παιχνιδιού είχαμε την πρώτη καλή ευκαιρία από πλευρά Ηλιακού Λεχενών. Όπου ο Βαγγέλης Παπα-Νικολάου έβγαλε μια μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι, στο Σταύρο τον Άστο, έπιασε κεφαλιά ο τελευταίος. Η μπάλα πέρασε μόλις ελάχιστα out από το δεξί κάστρο δοκάρι της εστίας του Θοδωρήτου Κυριακούλη, ο οποίος έριχνε να ελέγχει τη φάση. Έπεσε στη γωνία του, η μπάλα όμως πέρασε μόλις out. Πολύ μεγάλη κλασική, αν θέλετε, ευκαιρία για τον Ηλιακό Λεχενών. Χάθηκε στο 50ο λεπτό. Ο Μουζή σηκώθηκε. Και τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Αφού πρώτα περάσουν οι θύνοντες του Ηλιακού Λεχενών. Και ο Χρήστος Κράγκαρης, περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Χρήστος Κράγκαρης έφερε την μπάλα πάνω στη μεσαία γραμμή. Χτύπησαν μόνοι τους δύο παίκτες του Πατραϊκού, ο Παπαδόπουλος και ο Αχαγιώτης, ο Γιάννης ο Αχαγιώτης. Στην προηγούμενη φάση διεκδίκησαν την μπάλα χωρίς αντίπαλο και οι δύο χτύπησαν τα κεφάλια τους. Και έτσι λοιπόν διακόπτεται το παιχνίδι για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Ζαμπαντιώτη τελικά και στον Αχαγιώτη. Ο Ζαμπαντιώτης έχει σηκωθεί, ο Αχαγιώτης βρίσκεται ακόμα στο έδαφος, έχει χτυπήσει το κεφάλι και ο Χρήστος ο Μουσερής, ο 20χρονος αμυντικός του Ηλιακού, ετοιμάζεται, περιμένει μάλλον να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Πολύ λοιπόν ο κόσμος στο σημερινό παιχνίδι, μην ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου ο Πανηλιακός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στο πλαίσιο της πρώτης ελληνικής κατηγορίας. Αλλά εδώ στο γήπεδο των Λεχενών βρίσκονται πάνω από 1000 φίλοι του Ηλιακού και ίσως μέσα σε αυτούς να βρίσκονται και κάποιοι πατρινοί οι οποίοι ήρθαν από την κοντινή Πάτρα να παρακολουθήσουν την ομάδα τους, η οποία είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, να παίζει με τον δεύτερο του πρωταθλήματος, τον Ηλιακό Λεχενών. Κράγκαρης προσπαθεί και βρίσκει τον Κλαμπάνο πολύ ωραία από αριστερά. Κλείνεται από τον Τσόλακα, του κάνει το φάουλ, αλλά μένει όρθιος ο Κλαμπάνος. Και τώρα διώχνουν με το Σταθόπλο οι παίκτες του Πατραϊκού. Ήταν σε θέση offside ο Παπαδόπουλος, το υποδεικνύει αμέσως ο αρμόδιος βοηθός και ο Θοδωρής ο Τάμπασης. Φωνάζει ο κύριος Κυριακόπουλος, ο προπονητής, και ακούει τα εξαμάξεις. Για να δούμε όμως τώρα τον Βαγγέλη Παπα-Νικολάου, γυρίζει την μπάλα ο Κυριακόπουλος, μπλοκάρει εύκολα σε αυτό το γυριστό σιούτ του Βαγγέλη του Παπα-Νικολάου. Στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου η φάση αυτή, 55 στο παιχνίδι. Κλαμπάνος με τον Παπαδόπουλο, τον σπρώχνει ο Παπαδόπουλος, Κλαμπάνος κρατάει, κάνει το λάθος. Τσόλακας. Τσόλακας θα διώξει με το κεφάλι ο Τσάμις. Και ο Χρήστος Μουσερής θα διώξει μακριά. Σε ένα χώρο που ο Νάστος πολύ ωραία
Θα δώσει για τον Παπα-Νικολάου, αλλά θα κόψει εκεί ο Καμινιώτης. Παπα-Νικολάου με τον Καμινιώτη διεκδικούν. Καραθανάσης δεν μπορεί. Σταθόπουλος, Κυριακόπουλος τώρα. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος τρέχει να προλάβει. Και προλαβαίνει, έχει όμως εκεί τον Χρήστο τον Κράγκαρη, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Ο βοηθός διαιτητή δεν το δίνει, ο Τάμπασης. Ο διαιτητής όμως το είδε και το σφύριξε. Ίσως αυτό να του λέει ο Κράγκαρης. Και έτσι λοιπόν ο Πατραϊκός από δεξιά έχει κερδίσει ένα φάουλ, φέρνοντας κόσμο στην μεγάλη περιοχή του Ανδρέα του Τριφωνόπουλου. Ετοιμάζεται τώρα ο Τσόλακας να το εκτελέσει. Ο διαιτητής στείνει το τείχος, εκτελείται στο πρωτοδοκάρι, κεφαλιά από τον Γκράγκαρη τον Χρήστο. Και διώχνει μακριά τώρα ο Παπα-Νικολάου. Γίνεται το λάθος, Κυριακόπουλος, εκεί όμως πάει μπάλα. Είναι μόνο ο Τριφωνόπουλος που βλέπει τον Θανάση τον Γκράγκαρη. Προσπαθεί να τον τροφοδοτήσει, δεν μπορεί, κάνει το λάθος, η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πατραϊκό. Εντολές από τον Άρη τον Ιακωβάκη και τον Κώστα τον Υπεργιάλη. Κάτι είπε στο Βαγγέλη τον Παπα-Νικολάου, ο Κώστας τον Υπεργιάλης. 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Σταθόπλος εκεί έριξε μια ψηλή στον Μουσερή. Ανδρούτσος με τον Μουσερή, ο Ανδρούτσος κάνει το φάουλ. Αφήνει ο Σάμις για τον Κράγκαρη, τον αρχηγό του. Κυριακόπουλος κεφαλιά, Σταθόπουλος. Ωραία κίνηση στον Καραθανάση. Παίρνει το φάουλ. Και κάτι λέει ο Σταθόπουλος στον Μουσερή. Έχουν ανοίξει λογαριασμούς. Τους βλέπει ο διαιτητής. Όχι, δεν τους είδε. Ο Μουσερής εκεί με τον Σταθόπουλο ρίχνουν αγωνιές. Χαμός γίνεται. Ας ελπίσουμε ο κύριος Ιακωβάκης με τον κύριο Νιμπεργιάλη να το δουν και να πούν κάτι στο Μουσερή εκεί για να μην δεχτεί κάρτα. Και από την άλλη πλευρά τώρα ο Λάτσαρης γυρίζει πιο πίσω για τον Κώστα τον Κολοσκόπη και πάλι Λάτσαρης. Το παιχνίδι έπεσε, είχε ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο καλά. Είχαμε και τη μεγάλη ευκαιρία στο 50 από πλευράς Πανηλιακού με τον Άστο να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Από εκεί και πέρα ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε. Πολλά τα λάθη στην ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή και από τις δύο πλευρές. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μια ομάδα που είναι πρώτη στο πρωτάθλημα με τόσα πολλά ονόματα δεν έχει δείξει τίποτα στο σημερινό παιχνίδι. Απολύτως τίποτα. Σταθόπουλος για τον Καμινιώτη. Βγάζει τη σέντρα. Γίνεται το λάθος από τον Τσάμι και προσπαθεί και ο Μουζής. Μουζής για τον Γκράγκαρη. Ο Χρήστος ο Γκράγκαρης εκεί προσπαθεί να περάσει από δύο. Θα πρέπει να διώξει την μπάλα. Έγινε το λάθος. Ανδρούτσος, Παπαδόπουλος και Σαμπαδιώτης. Διώχνει όμως ο Γκράγκαρης. Είναι το πλάγιο για τον Πατραϊκό τελικά. Και τώρα Καμινιώτης. Ενώ είναι στο έδαφος ο Μουζής, προηγουμένως έδιωξε ο Τσάμις και όχι ο Κράγκαρης. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο παίκτης του Ηλιακού βρίσκεται στο έδαφος, έχει τραυματιστεί. Δεκαπέντε λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 60 λεπτό στο παιχνίδι, το 0-0 παραμένει. 10 λεπτά νωρίτερα είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία από πλευρά Ηλιακού με τον Σταύρο τον Άστο να πιάνει μια κεφαλιά μόνος του στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί η άμυνα κοιμήθηκε του Πατραϊκού, αλλά δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Θοδωρή του Κυριακούλη. Καμινιώτη στο πλάγιο. Για τον Παπαδόπουλο βγαίνουν εκεί δύο και διώχνουν. Από πλευρά Ηλιακού. Καμινιώτη και πάλι στο πλάγιο.
Σταθόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Κλαμπάνος. Διώχνει μακριά, όπου προσπαθεί να διεκδικήσει και ο Κράγκαρης, ο Θανάσης, Κολοσκόπης, Τσόλακας. Ο Κλαμπάνος του κλέβει την μπάλα, αλλά η μπάλα βγαίνει πλάγιο και είναι για τον Πατραϊκό. Τσόλακας γρήγορα για τον Σαμπατιώτη που ανοίγει την μπάλα, είναι out. Σωστά. Η βοηθός διαιτή και ο διαιτής δείχνουν τη γωνία της μικρής περιοχής του Ανδρέα Τριφωνόπουλου. Ο Κράγκαρης επαναφέρει την μπάλα εκεί που ο Καραθανάσης παίρνει την κεφαλιά. Ο Σαμπαντιώτης γυρίζει πιο πίσω για τον Αχαγιώτη. Κυριακόπουλος είναι σε θέση offside, είναι σε θέση offside, σωστά. Ο πρόδρομος ο Παπαδόπουλος. Και τώρα Κράγκαρης, Καμινιώτης, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά με το χέρι. Σωστά ο Αχαγιώτης σταματάει την μπάλα. Ζητάνε κάρτα και από τον πάγκο και από την κερκίδα. Ο Κράγκαρης τώρα έξω από μεγάλη περιοχή. Βγάζει στη σέντρα, προσπαθεί εκεί ο Νάστος, δεν μπορεί. Συνέχεια στο παιχνίδι, άλλη μεγάλη, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία και πάλι με τον Σταύρο τον Νάστο χάνεται για τον Ηλιακό Λεχενών. Ενώ τώρα και πάλι μπροστά με τον Κράγκαρη, κάνει την μπάλα όμως και τώρα περνάει μπροστά με τον Αχαγιώτη ο Πατραϊκός. Εκεί πρέπει να γίνει ένα φάουλ, δεν γίνεται, αλλά η μπάλα φτάνει τον Μούζη.